Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Άμιν, άμιν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει, τι ακριβώς συμβαίνει και φτάσατε σε αυτό το σημείο να προχωρήσετε σε κάποιες ανακοινώσεις για την κατάσταση στα νοσοκομεία μας, που συνεχίζει να είναι δύσκολη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, από ό,τι ξέρετε και από ό,τι ξέρει ο κόσμος, θα θυμίσω ότι πριν από 2 μήνες είχαμε εκλογές. Ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν προεκλογικά είναι η κατάσταση στον χώρο της υγείας. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αναγνωρίζει πια και η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση και η τότε και η νυν, ότι τα προβλήματα έχουν φτάσει στο προχώρημα. Και μάλιστα ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα δώσει προτεραιότητα στο θέμα της υγείας. Και ελπίζω να, να γίνει πράξη. Απλώς μέχρι να γίνουν αυτά τα πράγματα, η υγεία δεν περιμένει, τι ασθένειες περιμένουν. Και πρέπει να λυθούν άμεσα μέτρα, διότι υπάρχουν κριτικά προβλήματα. Φανταστείτε τώρα νοσοκομεία, μπορεί να λειτουργούν βασικές κλινικές. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία στα επιμέρους προβλήματα που έχουμε. Mm-hmm. Θα αναφερθώ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, για να μιλάω σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράπετρας, το οποίο έχει ένα παθολόγο. Οπότε τι να πρώτο κάνει ο άνθρωπος, πώς να καλύψει ανάγκες να... Δεν είναι δυνατόν, ναι, για να λειτουργήσει 24 ώρες. Να θυμίσω ότι 15 μέρες, προεκλογικά ένα παθολόγο 15 μέρες από το Ναυτικό Νοσοκομείο, δεν ξέρω από πού την ετορέφημα, για ενίσχυση του νοσοκομείου. Αυτά δεν είναι ανέργοτα ανάμεστα ή είναι τουλάχιστον αν δεν συνοδευόταν, αν είχαν σχέση με την υγεία του κόσμου. Μπορεί να σηκώσει το βάρος της παθολογικής κλινικής ενός νοσοκομείου ολόκληρου, ένας παθολόγος ιατρός. Είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνει κάθε πολίτη. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στα άλλα νοσοκομεία. Οξυμένα προβλήματα. Το νοσοκομείο των γυναικολόγων έχει ένα ουσιαστικά ακτινολόγο. Όταν έχει ένα ακτινολόγο, όλες οι κλινικές του νοσοκομείου που έχουν σχέση με το νοσοκομείο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Τι να είναι η παθολογική κλινική και δεν μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη εκτέλεση του τεχνολογικού εργαστηρίου. Θα λέω μόνο 2 παραδείγματα. Είναι ενδεικτικά τη κατάσταση. Είναι ενδεικτικά τη κατάσταση που επικρατεί. Mm-hmm. Στο Ρέθιμνο έχουν κλειστεί την παθολογική κλινική. Έχουν 6 οργανικές θέσεις. Οι 2 είναι σε διάφορες άδειες. Και έμεινε ένας, ο οποίος πήρε μετά από πολλούς μήνες μια άδεια να πάρει πια ανάσταση, δεν είναι με τα παθολογική κλινική. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν, είναι προβλήματα καλοπιστικού τύπου, ότι μας γίνει η πολυτέλεια να λειτουργήσουμε κάτι καλά. Δεν έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς. Υπάρχουν βασικές ειδικότητες, οι οποίες καθιστούν τη λειτουργία των νοσοκομείων εντελώς επισφαλή έως αδύνατη. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα για να επιβιώσουμε τους. Αν θέλουμε καλύτερη υγεία, χρειάζεται μια σειρά μέτρων προκειμένου να οραματιστούν μια υγεία η οποία είναι ανανεκτή. Κύριε Νικολαράκη, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι πολλές φορές βγαίνουν προκηρύξεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση από γιατρούς να έχουν να εργαστούν. Ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Και με ένα παθολόγο σε μια κλινική, πώς θα έρθει ο άλλος να. Δεν πάει ο άλλος να ενταπιαστεί σε ένα νοσοκομείο όπου ξέρει ότι θα του λένε εντέλεσε να κάψει. 15 μέρες πριν μέσα. Και με τις αμοιβές τις σημερινές δεν πάει. Και αυτοί που είναι μέσα να φύγουν. Το λέω έτσι συνικά και ομά. Εκφράζεται και την ανησυχία σας. Δηλαδή το πώς και πόσο θα αντέξουν και οι γιατροί. Ναι, είναι μια πραγματικότητα αλλά και μια ανησυχία αγωνία, για το βαθιά μέλλον. Βαθιά αγωνία. Οι γιατροί έρθαν και φεύγουν. Δεν είναι ότι δεν πάνε. Φεύγουνε μέσα, οι μέσα γιατί. Φεύγουνε. Έφυγε ο νευρολόγος που είχε ο Άγιος Νικόλαος. Ο οποίος δεν άντεξε πρώτον το φόρτο της ελευθερίας. Ο ένας μοναδικός γιατρός του νοσοκομείου. Και δεύτερον δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς ακτινολογικό. Είχαν μια άρρηστη προσωπική σχέση. Ήταν παλιόμενος και ειδικευόμενος. Εξαιρετικός γιατρός. Λέει, δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Θα μπω φυλακή. Είχαμε και εδώ πρόσφατα ένα περιστατικό με συμπολίτη μας, ενώ είχαμε ορθοπαιδικό, δεν είχαμε
αναισθησιολόγο για να κάνει την εγχείρηση. Οπότε. Έτσι. Η λειτουργία του νοσοκομείου είναι μια αλυσίδα. Να. Δεν είναι η λειτουργία να έχω πει και φύγει να φύγει. Ποια είναι η θέση τώρα της 7ης, είπε, για όλα αυτά σε πρώτη φάση, γιατί βεβαίως το Υπουργείο είναι αυτό που παίρνει τις τελικές αποφάσεις και τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Γι' αυτό προκαλούμε τη συζήτηση αυτή, να δούμε ποια είναι η απόψη του και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχει γίνει μια συνάντηση, θα επιδιωχθεί, έχετε... Όχι, είναι προγραμματισμένη να γίνει τώρα. Έχει οριστεί κάποιο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα, μας λέτε. Το συζητάμε. Είναι και η υποσυζήτηση να διαμορφώσουμε την ακριβή ημερομηνία. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και κάποιες απαιτήσεις ως λασιθιώτες. Βέβαια, τα προβλήματα της υγείας δεν είναι από πού είσαι και από πού προέρχεσαι. Έτσι, αλλά το λέω αναφορικά με τον κύριο Παπαβασιλείου, γιατί γνωρίζει τα θέματα του λασιθίου. Περιμένει ο κόσμος γενικότερα σε όλη την Κρήτη να δοθούν λύσεις και υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τα άλλα νοσοκομεία, διαβάζουμε εδώ και καιρό. Δεν φαίνεται να δίνονται λύσεις τουλάχιστον που να ικανοποιούν και μένει να δούμε τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα που μας λέτε ότι επιχειρείτε να κλειστεί ένα ραντεβού μου στην 7η, είπε. Δεν είναι υποδιαμόρφωση. Δηλαδή άλλο δεν κλειστάνε όλα και άλλο και προσπαθούμε να βρούμε ένα χώρο. Ωραία. Μια προηγική στιγμή που να μπορούμε να βρούμε όλοι μαζί. Τι ζητάτε ως ιατρική σύλλογη, κύριε Νικολαράκη? Μην τα πούμε όλα, θα τα πούμε μετά. Ωραία. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν, αν χρειαστεί, μετά το ραντεβού με την 7η ΥΠΕ θα ξαναμιλήσουμε, να μας πείτε τι έγινε. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα. Μια χαρά.